Κύριε Τατούλη, σήμερα η επέτειο του Βαλτετσίου, μεγάλη μέρα για την Ελλάδα. Πείτε μας δύο λόγια. Πραγματικά ήταν μια μέρα πολύ ξεχωριστή, όπως είναι και κάθε χρόνο, εδώ στο Βαλτέτσι, το προπύργιο της Ελληνικής Επανάστασης. Έναν πραγματικά αγιασμένο τόπο που χωρίς αυτόν δύσκολα η χώρα μας θα βάδιζε στον δρόμο που βάδισε έκτοτε. Και είμαστε όλοι εδώ πάλι προκειμένου να επιδείξουμε ότι αυτήν την ημέρα της μνήμης, της συλλογικής μας μνήμης, θα καταφέρουμε και πάλι ως Έλληνες να παραμείνουμε ενωμένοι, όχι, ξέρετε, με ψευτολόγια και με ψευτοπαρουσίες, αλλά κυρίως με την πεποίθησή μας ότι σε αυτόν τον αγώνα της χώρας δεν περισσεύει κανείς, και αυτό το οποίο περίσσεψε τα προηγούμενα χρόνια η υποκρισία, είναι καιρός πια να υποχωρήσει απέναντι σε αυτό που όλοι μας ονομάζουμε συλλογικό εθνικό συμφέρον. Είναι μια μέρα που, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης μας, είναι μια μέρα που η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση χρειάζεται να ξανασχεδιάσει εκ νέου, προκειμένου να αναγνωρίζει όλη την ώρα αυτόν τον διαρκή αγώνα που έκαναν οι Αρκάδες, οι Βαλτετσέοι και οι Πελοποννήσιοι, προκειμένου η χώρα αυτή σήμερα να έχει αυτήν την εικόνα. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά σε όλους, να έχουν υγεία οι οικογένειές μας, και από εκεί και πέρα οι Αρκάδες νομίζω ότι γνωρίζουμε πάντοτε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις που απλώνονται και σήμερα μπροστά μας με επιτυχία, σεβασμό, εκτίμηση και αμέριστη ψυχική ειλικρίνεια. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους.